Καθοριστική στιγμή ήταν η έγκριση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσής μου για την εφαρμογή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένα από τα λίγα κοινωνικά δίκαια μέτρα που μπορέσαμε να προτείνουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου ήταν η κρίση. Η κρίση που ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική και εξελίχθηκε σε κρίση χρέους, σε δημοσιονομική κρίση που χτύπησε με μεγάλη σκληρότητα την Ευρωζώνη συνολικά και ιδιαίτερα κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα. Οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν γιατί πρέπει να αποφασίσουν ποια Ευρώπη θέλουν. Και πρέπει να απομονώσουν τις δυνάμεις του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού που δουλεύουν για τη διάλυση της Ευρώπης και να υπερασπιστούν τις φωνές εκείνες που θέλουν περισσότερη αλλά και καλύτερη Ευρώπη προς όφελος των πολιτών.